Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Γλυκά μου παιδιά, γεια σας. Και σήμερα θα σας πω υπέροχα παραμυθάκια από το βιβλιοπωλείο του Τάκη Αναγνώστου, το Ασυναγώνιστον, που είναι στα Γρεβενά, στην πλατεία, τη Μεγάλη, λίγο πιο πέρα. Ρίγκι το Μυρμίγκι. Βρέχει στο δάσος. Επιτέλους ήρθε η άνοιξη στο δάσος. Ο ήλιος λάμπει χαμογελαστός και όλα τα ζώα βγαίνουν από τις φωλιές τους για να τον υποδεχτούν. Γύρω από τη μυρμιγκοφωλιά τα μυρμήγκια κουβαλούν φύλλα, έντομα και νόστιμους καρπούς. Όμως, στα βάθη της μυρμιγκοφωλιάς, από το δωμάτιο του σοφού Μέρμιγκα, ακούγονται ανήσυχες φωνές. Ο σοφός Μέρμιγκας λέει στο Ρίγκι, «Ρίγκι, γελαστό και εργατικό μυρμήγκι, η άνοιξη αυτή μας φέρνει ένα σωρό βροχές, μπόρες, καταιγίδες και αστραπές». «Μα σοφέ Μέρμιγκα, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, τα λουλούδια ανθίζουν και τα πουλιά χαρούμενα πετούν και όλο και λαϊδούν. Τι μπορεί να φέρει τη βροχή?» «Τα σύννεφα που πλησιάζουν, τη βροχή μας ετοιμάζουν», είπε ο σοφός Μέρμιγκας. «Και τι μπορούμε να κάνουμε?» ρώτησε ο Ρίγκι. Ο σοφός Μέρμιγκας κάτι ψιθύρισε στ' αυτί του, προσέχοντας να μην τον ακούσει κανένας. Το επόμενο πρωί, μια παρέα μυρμηγκιών με οδηγό το Ρίγκι βγήκε στο δάσος για εξερεύνηση. Ο ήλιος ήταν ψηλά στον ουρανό. Στον ορίζοντα όμως φαίνονταν μαύρα σύννεφα να πλησιάζουν. «Καλημέρα, Σκαθάρι», είπε ο Ρίγκι. «Ξέρεις ότι έρχεται βροχή. Πού θα βρούμε ξερά κλαδάκια για να σκεπάσουμε τη φωλιά μας?» Το Σκαθάρι τον κοίταξε παραξενεμένο. Ύστερα κοίταξε τον ουρανό και είπε, «Δεν βλέπω σύννεφα, ούτε βροχή. Ρωτήστε καλύτερα την αράχνη που σκαρφαλώνει στα δέντρα». Έπειτα από λίγο ο Ρίγκι και η παρέα του συνάντησαν την αράχνη να πλέκει τον ιστό της. «Καλημέρα, αράχνη. Ξέρεις ότι έρχεται βροχή. Πού θα βρούμε ξερά κλαδάκια για να σκεπάσουμε τη φωλίτσα μας?» Η αράχνη τους κοίταξε παιδιά και αυτοί παραξενεμένοι. Ύστερα κοίταξε τον ουρανό και είπε, «Δεν βλέπω σύννεφα, ούτε βροχή. Ρωτήστε καλύτερα την πεταλούδα που πετάει στον ουρανό». Έπειτα από λίγο ο Ρίγκι και η παρέα του βρήκαν την πεταλούδα να ξεκουράζεται πάνω σε μια μαργαρίτα. «Καλημέρα, πεταλούδα. Ξέρεις ότι έρχεται βροχή. Πού θα βρούμε ξερά κλαδάκια για να σκεπάσουμε τη φωλίτσα μας?» Η πεταλούδα κοίταξε προσεκτικά τον ουρανό, είδε τα σύννεφα και είπε, «Μα εσείς πρέπει να μαζέψετε πευκοβελόνες και κουκουνάρια. Τρέξτε γρήγορα στο πεύκο. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε». Ο Ρίγκι και η παρέα του φορτώθηκαν αμέσως τις πευκοβελόνες και τα κουκουνάρια και έτρεξαν πίσω στη μυρμιγκοφωλιά. Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει και όλα τα ζώα είχαν κρυφτεί βαθιά στις φωλίτσες τους. «Ελάτε να μας βοηθήσετε», φώναξε ο Ρίγκι.
και αμέσως σκεπάσαν τη φωλιά. Ύστερα την πόρτα έκλεισαν γερά και τέλος σκούπισαν καλά-καλά. Αμέσως ξέσπασε καταιγίδα και δυνατή βροχή έπεφτε στη γη. Όμως βαθιά στη μυρμηγκοφωλιά τα μυρμηγκάκια άκουγαν με προσοχή τα παραμύθια που είχε ο γερομέρμηγκας να πει. Η αγαπημένη μου βίβλος. Ας ξεκινήσουμε, παιδιά, από την Παλαιά Διαθήκη. Οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για το Θεό που δημιούργησε τον κόσμο μας. Η αρχή του κόσμου. Στην αρχή υπήρχε μόνο σκοτάδι. Τότε ο Θεός είπε «Ας φωτίσει όλη η πλάση». Πω πω, ξεκίνησε η δημιουργία του κόσμου. Έπειτα ο Θεός δημιούργησε ό,τι υπάρχει στον κόσμο μας. Πω πω, ο Θεός ήταν πολύ ευχαριστημένος. Στη συνέχεια ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άντρα και του έδωσε το όνομα Αδάμ. Έπειτα ο Θεός δημιούργησε την πρώτη γυναίκα και της έδωσε το όνομα Εύα. «Να φροντίζετε αυτόν τον υπέροχο κόσμο», είπε ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα. Η κυβωτός του Νόε. Μια μέρα ο Θεός κοίταξε τη γη από τον ουρανό και ήταν πολύ λυπημένος. «Οι άνθρωποι έχουν πάρει κακό δρόμο», σκέφτηκε. Τότε ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε. Ο Νόε ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αγαπούσε πολύ το Θεό. Έτσι ο Θεός είπε στον Νόε, «Νόε, θα στείλω δυνατή βροχή και θα φτιάξω τον κόσμο από την αρχή. Θέλω λοιπόν εσύ να κατασκευάσεις ένα μεγάλο πλοίο». Ο Νόε υπάκουσε. Έπειτα ο Θεός είπε στον Νόε να ανέβει με την οικογένειά του στο πλοίο και να πάρει μαζί του ένα ζευγάρι από κάθε είδος ζώων. Στη συνέχεια ο Θεός έστειλε δυνατή βροχή και έβρεχε για πολλές μέρες. Πλίτς, πλάτς, πλίτς. Γρήγορα τα πάντα καλύφθηκαν με νερό. Μονάχα η κυβωτός του Νόε επέπλε. Και ταξίδευε για μέρες. Ώσπου χτύπησε σε ένα κομμάτι στεριάς. Μπουπ! Σύντομα τα νερά υποχώρησαν. «Βγείτε από το πλοίο», είπε ο Θεός. «Ξεκινήστε τον κόσμο από την αρχή». Τότε ένα ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στον ουρανό. Ήταν η υπόσχεση του Θεού, παιδιά, πως δεν θα έστελνε ποτέ ξανά τέτοιο κατακλυσμό. Ο Θεός διαλέγει μια οικογένεια. Κάποτε ζούσαν ο Αβραάμ και η γυναίκα του. Ήταν όμως θλιμμένοι. «Δεν έχουμε παιδιά, δεν θα έχουμε εγγόνια», έλεγαν στεναχωρημένοι. Η γυναίκα του Αβραάμ κάθε φορά που κοιτούσε μαμάδες με τα παιδάκια τους, έβαζε τα κλάματα. Μια ξάστερη νύχτα ο Αβραάμ άκουσε κάποιον να του μιλάει. Ήταν ο Θεός. «Άκουσέ με, Αβραάμ», του είπε ο Θεός. «Η γυναίκα σου, η Σάρα, σύντομα θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί και θα το ονομάσεις Ισαάκ. Ο Ισαάκ θα αποκτήσει δικά του παιδιά και εκείνα με τη σειρά τους θα αποκτήσουν επίσης δικά τους παιδιά. Η οικογένειά σου θα γίνει πολύ μεγάλη. Θα είναι ο λαός μου και θα τους φροντίζω». Και πράγματι έτσι έγινε.
Ο Αβραάμ και η Σάρα αγαπούσαν πολύ το μωράκι τους, τον Ισαάκ. Ιωσήφ, ο αγαπημένος γιος. Ο Ισαάκ απέκτησε ένα γιο που τον έλεγαν Ιακώβ. Ο Ιακώβ απέκτησε πολλά παιδιά. Ο αγαπημένος του όμως γιος ήταν ο Ιωσήφ. Κάποτε ο Ιακώβ έκανε δώρο στον Ιωσήφ έναν πολύ όμορφο χιτώνα. «Είμαι ξεχωριστός», καυχιόταν ο Ιωσήφ. Τα μεγαλύτερα όμως αδέλφια ζήλευαν τον Ιωσήφ. «Δεν σε θέλουμε», του είπαν μια μέρα. «Να φύγεις και να μην ξαναγυρίσεις». Έτσι τα αδέλφια ζήτησαν από κάποιους ανθρώπους να πάρουν τον Ιωσήφ μακριά. Έπειτα επέστρεψαν στον Ιακώβ. «Συνέβη κάτι κακό», του είπαν. «Έφυγε ο Ιωσήφ. Βρήκαμε μόνο αυτό το κομμάτι από το χιτώνα του». Ο Ιακώβ στεναχωρήθηκε. «Κακόμοιρε Ιωσήφ», είπε κλαίγοντας. Ο Ιωσήφ βρέθηκε σε μια μακρινή χώρα. Ο καλός όμως Θεός τον φρόντιζε. Ο βασιλιάς της χώρας συμπαθούσε πολύ τον Ιωσήφ και έτσι του ανέθεσε μια πολύ σημαντική θέση στο παλάτι. Μια μέρα τα αδέλφια του Ιωσήφ έφτασαν στη χώρα, ψάχνοντας απελπισμένα να βρουν τροφή. Εκεί συνάντησαν τον Ιωσήφ, αλλά δεν τον αναγνώρισαν. Ο Ιωσήφ όμως τους είχε αναγνωρίσει. «Χρειαζόμαστε τρόφιμα», του είπαν. «Δεν ξέρω αν πρέπει να σας εμπιστευτώ», τους απάντησε ο Ιωσήφ. Τελικά όμως αποφάσισε να συμφιλειωθεί μαζί τους και να τους φανερωθεί. «Είμαι ο χαμένος αδελφός σας», τους είπε. «Ελάτε να ζήσετε σε αυτή τη χώρα». «Ζήτω», φώναξαν όλοι χαρούμενοι. Ο Θεός τους είχε φροντίσει όλους. Μια νέα πατρίδα. Κάποτε μια μητέρα έκλαιγε μαζί με την κόρη της. «Πρέπει να κρύψουμε το μωρό», συμφώνησαν και οι δύο. «Ο κακός βασιλιάς θέλει να σκοτώσει όλα τα μωρά». Έτσι έκρυψαν το μωρό στο ποτάμι. Η κόρη του βασιλιά όμως βρήκε το μωρό. Το αγάπησε αμέσως και το ονόμασε Μωυσή. Τότε εμφανίστηκε η μητέρα του μωρού και ζήτησε να το φροντίσει εκείνη. Η κόρη του βασιλιά δέχτηκε με χαρά. Όταν ο Μωυσής μεγάλωσε, κατάλαβε πόσο κακός ήταν ο βασιλιάς. Υποχρέωνε τους ανθρώπους να δουλεύουν πολύ σκληρά. Μια μέρα ο Θεός μίλησε στο Μωυσή μέσα από έναν θάμνο που καιγόταν. «Μωυσή, πρέπει να βοηθήσεις το λαό μου», του είπε ο Θεός. «Να τον πάρεις μακριά από τον κακό βασιλιά». Ο Μωυσής πήγε τότε στο βασιλιά και του ζήτησε να αφήσει το λαό του ελεύθερο. «Άφησέ τους να βρουν μια νέα πατρίδα», είπε ο Μωυσής. «Όχι», του απάντησε ο βασιλιάς. «Όχι και πάλι όχι». Τότε ο Θεός είπε στον Μωυσή. «Θα κάνω το βασιλιά να αλλάξει γνώμη. Έτσι θα δείχνεις εσύ στο λαό μου το δρόμο για τη νέα γη. Και εγώ θα σας ανοίξω ένα δρόμο μέσα από τη θάλασσα». «Ζήτω», φώναξαν όλοι. «Ο Θεός είναι ο Κύριός μας. Είμαστε ο λαός του Θεού». Έτσι ξεκίνησαν για τη νέα τους πατρίδα. Τα τείχη της Ιεριχούς. Ο Μωυσής γέρασε. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας γενναίος και δυνατός νέος.
«Σε παρακαλώ να οδηγήσεις το λαό στη νέα του πατρίδα», είπε ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί. «Ελάτε», είπε ο Ιησούς του Ναβί στο λαό. «Είμαστε πολύ κοντά στη νέα μας πατρίδα». Σύντομα έφτασαν σε μια μεγάλη πόλη με ψηλά τείχη και μεγάλες πύλες. «Ω, πώς θα περάσουμε από τα τείχη της πόλης αυτής?» αναρωτήθηκε ο Ιησούς του Ναβί. «Ακούστε τα λόγια μου», είπε ο Θεός. «Να παρελάβνετε κάθε μέρα γύρω από την πόλη. Πρώτη μέρα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Έτοιμοι?» «Έβδομη μέρα και... τάταρα, ζήτω! Μπαμ! Τα τείχη της πόλης γκρεμίστηκαν σαν με ένα σάλπισμα. Ο Θεός μας οδήγησε στη νέα μας πατρίδα», είπε ο Ιησούς του Ναβί. «Ο Θεός μας αγαπάει και πρέπει να Τον αγαπάμε κι εμείς». Δαβίδ και Γολιάθ. Κάποτε ζούσε ένας τρομερός γίγαντας που τον έλεγαν Γολιάθ. Ήταν πολύ κακός και δεν συμπαθούσε καθόλου τον λαό του Θεού. Όλοι τον φοβόντουσαν. Γελούσε δυνατά ο Γολιάθ. «Όποιος τολμάει, ας έρθει να παλέψουμε». Τότε εμφανίστηκε ένα μικρόσωμο αγόρι που λεγόταν Δαβίδ. «Εγώ θα παλέψω μαζί σου», είπε. Γέλασε ο Γολιάθ δυνατά. «Εσύ είσαι μια σταλιά». «Εγώ έχω ένα μεγάλο σπαθί και εσύ έχεις μόνο μια χοφτά πέτρες». «Πιστεύω όμως στο Θεό», είπε ο Δαβίδ και πέταξε στον γίγαντα μια πέτρα. Μπούμ! Ο Γολιάθ σωριάστηκε στο έδαφος με μιας. Ο Δαβίδ μπορεί να ήταν μια σταλιά, μα είχε αληθινή πίστη στο Θεό. Ο Ιωνάς και το κήτος. Κάποτε ο Θεός είπε στον Ιωνά, «Θέλω να πας στην Νινεβή. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν κακά πράγματα. Πρέπει να τους πεις να σταματήσουν». Ο Ιωνάς κατσούφιασε και είπε στον Θεό, «Δεν συμπαθώ τους ανθρώπους στην Νινεβή. Δεν θέλω να πάω εκεί. Θα πάω κάπου αλλού». Έτσι ο Ιωνάς πήγε στη θάλασσα. Εκεί συνάντησε ένα ναύτη. «Πού πηγαίνει αυτό το πλοίο?» τον ρώτησε ο Ιωνάς. «Στην Ισπανία», του απάντησε ο ναύτης. «Θέλω να έρθω κι εγώ μαζί σας», του είπε ο Ιωνάς. «Ανέβα τότε αμέσως στο πλοίο. Ξεκινάμε τώρα», είπε ο ναύτης. Εκείνη τη νύχτα ο Θεός έστειλε όμως τρομερή καταιγίδα. Το πλοίο τρανταζόταν. «Βοήθεια, πνιγόμαστε», φώναζαν οι ναύτες. «Εγώ φταίω», τους είπε με δάκρυα στα μάτια ο Ιωνάς. «Παράκουσα το θέλημα του Θεού». «Λυπόμαστε για σένα, μα θα πρέπει να σε πετάξουμε στη θάλασσα», του είπαν οι ναύτες. Και πλούτς, τον έριξαν μέσα. Έτσι, τον έριξαν στη θάλασσα και ένα μεγάλο ψάρι τον πλησίασε και τον έκανε μια χαψιά. Γλουπ! Ύστερα από 3 μέρες το ψάρι ξέβρασε τον Ιωνά στην ξηρά. «Ουφ», είπε ο Ιωνάς, «ευτυχώς ο Θεός με κράτησε ζωντανό». «Μετάνιωσα αληθινά», είπε ο Ιωνάς στο Θεό. «Θα πάω στην Νινεβή και θα πω στους ανθρώπους να σταματήσουν τις κακές πράξεις». Οι κάτοικοι της Νινεβή άκουσαν τον Ιωνά. «Δίκιο έχεις», είπαν. «Ήμασταν κακοί. Θεέ μας, σε παρακαλούμε,
να μας συγχωρέσεις», φώναξαν. Και ο Θεός τους συγχώρεσε. Ο Δανιήλ και τα λιοντάρια. Ο Δανιήλ αγαπούσε πολύ το Θεό. Του μιλούσε κάθε μέρα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω το καλό και το σωστό», έλεγε στις προσευχές του. Ο Δανιήλ δούλευε για το βασιλιά. «Ο Δανιήλ είναι ο καλύτερος διοικητής μου», είπε μια μέρα ο βασιλιάς. «Θα του αναθέσω λοιπόν την καλύτερη δουλειά». Οι άλλοι διοικητές όμως ζήλεψαν. «Πρέπει να βάλουμε το Δανιήλ σε μπελάδες», συμφώνησαν όλοι μαζί. «Πρέπει να πείσουμε πρώτα το βασιλιά να τιμωρεί με νόμο όσους προσεύχονται στο Θεό. Έπειτα θα το πούμε για το Δανιήλ». Και πράγματι το σχέδιό τους πραγματοποιήθηκε. «Συγγνώμη Δανιήλ, μα ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρηθεί», είπε ο βασιλιάς στο Δανιήλ. Έτσι έριξαν το Δανιήλ στο λάκκο με τα λιοντάρια. «Ο Θεός να σε προσέχει», του είπε με θλίψη ο βασιλιάς. «Γκρρρρ», μούγκριζαν τα πεινασμένα λιοντάρια. Ο Θεός όμως φρόντισε να σωθεί ο Δανιήλ. «Ζήτω», φώναξε ο βασιλιάς. «Ο Δανιήλ παραμένει ο καλύτερος διοικητής μου. Και ο Θεός του Δανιήλ είναι ο αληθινός Θεός». Και τώρα, παιδιά, πάμε στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη μιλάει για τη ζωή του Ιησού. Ο μικρός Ιησούς. Μια μέρα, ένας άγγελος έφερε ένα μήνυμα στη Μαρία από το Θεό. «Χαίρε Μαρία», είπε ο άγγελος. «Σύντομα θα φέρεις στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Το μωρό θα το βαφτίσεις Ιησού και θα είναι ο σωτήρας όλης της γης». Η Μαρία δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο άγγελος και φοβήθηκε λιγάκι. Έπειτα, ένας άλλος άγγελος έφερε ένα μήνυμα στον Ιωσήφ. «Ιωσήφ, πρέπει να παντρευτείς τη Μαρία και να τη φροντίζεις», του είπε ο άγγελος. «Θα κάνω το θέλημά σου», απάντησε ο Ιωσήφ. Έτσι ο Ιωσήφ και η Μαρία ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ. Εκεί αναγκάστηκαν να μείνουν σε μια φάτνη όπου γεννήθηκε το μωρό της Μαρίας ο μικρός Ιησούς. Η Μαρία δεν είχε κούνια για το μωρό και έτσι το έβαλε μέσα σε ένα παχνί. Έξω στους λόφους υπήρχαν κάποιοι βοσκοί. Ένας άγγελος τους έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα. «Ο Υιός του Θεού γεννήθηκε στη Βηθλεέμ», τους είπε. «Ο Θεός θα ευλογήσει όλους τους ανθρώπους». Τότε εμφανίστηκαν και άλλοι άγγελοι στον ουρανό και έψαλαν χαρμόσυνους ύμνους. Οι βοσκοί πήγαν στη Βηθλεέμ για να δούνε το μικρό Ιησού. Ο άγγελος είπε την αλήθεια, έλεγε ο ένας τον άλλον. «Το μωρό σου είναι ξεχωριστό», είπαν στη Μαρία. Έτσι, ψηλά στον ουρανό έλαμπε ένα μεγάλο φωτεινό αστέρι. Τρεις μάγοι είδαν το άστρο από την Ανατολή. «Το αστέρι στον ουρανό είναι σημάδι του Θεού πως ο Σωτήρας έχει γεννηθεί στη γη. Πρέπει να πάμε να τον βρούμε», είπαν οι τρεις μάγοι. Έτσι ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ. Πήραν μαζί τους δώρα, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Ήταν δώρα που τέριαζαν σε ένα βασιλιά. Δώρα για τον Υιό του Θεού. Το μήνυμα του Ιησού. Ο Ιησούς μεγάλωσε. Ήταν καλό παιδί και δούλευε σκληρά για να βοηθάει την οικογένειά του. Ήταν όμως και Υιός του Θεού. Υπήρχε λοιπόν ένα έργο που έπρεπε να ολοκληρώσει για χάρη του Θεού.
«Ακούστε», έλεγε στους ανθρώπους, «σας φέρνω καλά νέα. Ο Θεός σας αγαπάει. Είστε τα παιδιά Του. Ο Θεός ευλογεί τους λυπημένους. Θα τους πάρει στην αγκαλιά Του και θα τους κάνει ευτυχισμένους. Κοιτάξτε τα πουλιά. Ο Θεός τα φροντίζει. Κοιτάξτε τα λουλούδια. Ο Θεός τα φροντίζει. Και ο Θεός θα φροντίσει και εσάς». Ο Ιησούς μετέφερε στους ανθρώπους τα καλά νέα. Αυτό όμως ήταν μια δύσκολη δουλειά. Έτσι επέλεξε κάποιους ανθρώπους, τους μαθητές, για να τον βοηθήσουν. Μερικοί από τους μαθητές του ήταν ψαράδες. Ο Ιησούς τους συνάντησε στη λίμνη της Γαλιλαίας. Κάθονταν στις βάρκες τους και ψάρευαν. «Ακολουθήστε με», τους είπε. Εκείνοι άφησαν τα πάντα πίσω τους για να ακολουθήσουν τον Ιησού. Έπειτα βρήκε και άλλους μαθητές. Όλοι άφησαν τη δουλειά τους. «Θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού», συμφώνησαν όλοι. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγαπήσουν το Θεό». Ο Ιησούς είχε πολλούς ακόμη μαθητές. Όλοι τον βοηθούσαν. «Θέλουμε να γίνουμε μέλη της οικογένειας του Θεού», έλεγαν όλοι. Η θεραπεία του παράλυτου. Ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν παράλυτος στο κρεβάτι του. Μια μέρα κοίταξε τους φίλους του και τους ρώτησε, «Πού με πηγαίνετε?» «Σε πηγαίνουμε στον Ιησού. Γιατί δεν μπορείς να περπατήσεις?» Το απάντησαν εκείνοι. «Ο Ιησούς μπορεί να σε θεραπεύσει». Κόσμος πολλής ήθελε να δει τον Ιησού, παιδιά. «Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την πόρτα», είπαν οι φίλοι του παράλυτου. «Κρατήσου, θα μπούμε από τη στέγη». Οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι άκουσαν θορύβους. «Ταπ, ταπ, ταπ, χρίτς, χράτς, χρίτς, χράτς, πρόσεχε Ιησού», φώναξε κάποιος. «Κατεβαίνει κάτι μεγάλο από το ταβάνι». Ήταν ο παράλυτος. Ο Ιησούς χαμογέλασε. «Ο Θεός σε συγχωρεί», είπε στον παράλυτο. «Τώρα σήκω και περπάτα». «Τι σημαίνουν όλα αυτά?» ρώτησαν οι άνθρωποι. «Τι εννοείς, Ιησού?» «Εννοεί ότι μπορώ να περπατήσω», είπε γελώντας ο παράλυτος. Πήρε λοιπόν το κρεβάτι του παραμάσχαλα και έφυγε περπατώντας χαρούμενος. Ο καλός ποιμένας. Μια μέρα ο Ιησούς, παιδιά, αφηγήθηκε μια ιστορία. Ήταν κάποτε ένας βοσκός που είχε 100 πρόβατα. Ξαφνικά όμως διαπίστωσε ότι ένα προβατάκι έλειπε. «Τα άλλα πρόβατα θα είναι ασφαλή εδώ», είπε ο βοσκός. «Εγώ πρέπει να ψάξω το χαμένο πρόβατο». Έτσι ο βοσκός ξεκίνησε να ψάχνει το χαμένο πρόβατο. Πατ, πατ, πατ. Και επιτέλους το βρήκε. Το πήρε λοιπόν πίσω στο μαντρί και το ακούμπησε κάπου αναπαυτικά για να κοιμηθεί. Ο βοσκός γιόρταζε μαζί με τους φίλους του που βρήκε ξανά το χαμένο πρόβατο. «Ο Θεός είναι σαν το βοσκό», είπε ο Ιησούς. «Τα παιδιά του Θεού είναι σαν τα πρόβατα. Όταν ένα παιδάκι επιστρέφει στο Θεό, εκείνος χαίρεται πολύ και όλοι οι άγγελοι τραγουδούν στον ουρανό». Το ψωμί και τα ψάρια. Πολλοί άνθρωποι είχαν μαζευτεί για να ακούσουν τον Ιησού. Καθόντουσαν και τον άκουγαν πολλές ώρες. «Πεινάω», είπε ένα κοριτσάκι στη μαμά του. «Κι εγώ πεινάω, καλή μου, αλλά δεν έχουμε τίποτα να φάμε», είπε η μητέρα της. Όλοι πεινούσαν.
Ιησού, του ψιθύρισαν οι 12 μαθητές του. Πρέπει να αγοράσουμε φαγητό για τον κόσμο. Όλοι πεινάνε. Μπορούμε να τους ταΐσουμε εμείς, είπε ο Ιησούς. Μα πώς, ρώτησαν οι μαθητές. Μόνο ένα αγοράκι έχει λίγο φαγητό. Έχω 5 καρβέλια ψωμί και 2 ψάρια, είπε το αγόρι. Ας τα πάρει ο Ιησούς. Έτσι ο Ιησούς πήρε τα 5 καρβέλια ψωμί και τα 2 ψαράκια. Σήκωσε έπειτα τα μάτια του στον ουρανό ψηλά και ευχαρίστησε το Θεό για τα τρόφιμα αυτά. Ύστερα έδωσε από λίγο σε καθέναν από τους 12 μαθητές του. «Μοιραστείτε το με όλους», τους είπε. Τότε έγινε ένα θαύμα και το φαγητό έφτασε για όλους. Δεν έμεινε κανένας νηστικός. «Χαρείτε το φαγητό», τους είπε ο Ιησούς. Και όλοι το χάρηκαν με την καρδιά τους. Η καταιγίδα στη λίμνη. Κάποτε ο Ιησούς ταξίδευε με μια βάρκα μαζί με τους 12 μαθητές του. Ήθελαν να διασχίσουν μια λίμνη. Ο Ιησούς ήταν κουρασμένος και αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά άρχισε να φυσάει δυνατός αέρας. Τα κύματα τράνταζαν τη βάρκα. «Βοήθεια, βοήθεια», φώναζαν οι μαθητές. «Ξύπνα, Ιησού, η βάρκα βυθίζεται». Τότε ο Ιησούς σηκώθηκε όρθιος. «Σταμάτα», είπε στον άνεμο. «Ηρεμήστε», είπε στα κύματα. Και εκείνα τον υπάκουσαν αμέσως. «Γιατί φοβηθήκατε», ρώτησε ο Ιησούς τους μαθητές του. Εκείνοι δεν ήξεραν τι να πούν. Ο Ιησούς μπορεί να νικήσει ακόμη και τις δυνάμεις της φύσης, συμφώνησαν όλοι. Η κόρη του Ιάιρου. Μια μέρα, ένας άνθρωπος, ο Ιάιρος, πλησίασε τον Ιησού και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. «Η κορούλα μου είναι πολύ άρρωστη. Σε παρακαλώ να τη θεραπεύσεις», του είπε κλαίγοντας. Ο Ιησούς πήγε στο σπίτι του Ιάιρου. Πολλοί κόσμος μαζεύτηκε γύρω του. Στο σπίτι του Ιάιρου όλοι έκλαιγαν παιδιά. «Το κοριτσάκι πέθανε», θρηνούσαν. Τότε ο Ιησούς πήγε και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού της. «Κορίτσι, σήκω», της είπε. Και αμέσως το κοριτσάκι σηκώθηκε. Η μαμά και ο μπαμπάς του μικρού κοριτσιού γελούσαν από χαρά. Ο Ιησούς τους είχε κάνει και πάλι ευτυχισμένους. Προσευχή στο Θεό. Ο Ιησούς μιλούσε στο Θεό κάθε μέρα. Μερικές φορές καθόταν στο δωμάτιό του και προσευχόταν. Άλλες φορές βάδιζε στους λόφους. «Μάθε μας να προσευχόμαστε», του είπαν κάποτε οι μαθητές του. Έτσι ο Ιησούς τους δίδαξε μια μικρή προσευχή. «Πατέρα μας που βρίσκεσαι ψηλά στον ουρανό, Άγιο ας είναι το όνομά σου και μοναδικό. Ας έρθει η βασιλεία σου στη γη και ας γίνει ό,τι εσύ επιθυμείς, όπως γίνεται στους ουρανούς. Δώσε μας σήμερα το ψωμί για να μπορούμε να είμαστε υγιείς. Συγχώρεσέ μας όταν κάνουμε πράγματα κακά, όπως και εμείς θα συγχωρούμε όσους δεν μας φέρονται σωστά. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό και γλίτωσέ μας από το πονηρό. Σε εσένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν. Έρχεται ο βασιλιάς». Κάποτε ο Ιησούς έφτασε σε μια μεγάλη πόλη που λεγόταν Ιερουσαλήμ. Μπήκε στην πόλη καβάλας ένα γαϊδουράκι. «Έρχεται ο βασιλιάς», φώναξαν οι άνθρωποι μόλις τον είδαν. Όλοι φώναζαν με ενθουσιασμό και τον χαιρετούσαν
με κλαδιά φοινικιάς. Έπειτα ο Ιησούς πήγε να δειπνήσει με τους μαθητές του για το Πάσχα. Μοιράστηκαν το ψωμί και το κρασί. «Να με θυμάστε όταν θα έχω πια φύγει», τους είπε ο Ιησούς. «Η Σταύρωση». Δεν συμπαθούσαν όμως όλοι τον Ιησού. Έτσι, κάποιοι έστειλαν στρατιώτες για να τον συλλάβουν, παιδιά. Οι στρατιώτες κάρφωσαν τον Ιησού πάνω σε ένα σταυρό. Και εκεί ο Ιησούς πέθανε. Οι μαθητές του ήταν πολύ λυπημένοι. Έπειτα, ένας από τους μαθητές κατέβασε τον Ιησού από το σταυρό και τον πήγε για ταφή. Ύστερα κυλήσαν ένα μεγάλο βράχο και έκλεισαν την είσοδο του τάφου πολύ καλά. «Αντίο Ιησού», είπαν και επέστρεψαν στα σπίτια τους κλαίγοντας. Και ήρθε η νύχτα. «Χριστός Ανέστη», κάποιοι μαθητές επέστρεψαν στον τάφο του Ιησού. Ο βράχος όμως έλειπε. Ο τάφος ήταν άδειος. Τότε εμφανίστηκαν δύο άγγελοι και τους είπαν: «Ο Ιησούς δεν βρίσκεται πια εδώ. Αναστήθηκε». Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε μπροστά στους μαθητές του και τους είπε: «Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και συγχωρεί όποιον μετανιώνει. Πηγαίνετε να μεταφέρετε τα καλά νέα σε όλους». Και αυτό έκαναν. Μια προσευχούλα. «Γλυκό μου παιδάκι, ήρθε του ύπνου η ώρα. Άγγελοι από τον ουρανό θα σε φιλάνε τώρα. Μακάρι ο Θεούλης καλά να σε έχει και μέχρι το ξημέρωμα να σε προσέχει. Αμήν». Διαβάσαμε, παιδιά, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αγαπημένα μου παιδιά, σας χαιρετώ. Το επόμενο Σάββατο θα τα ξαναπούμε με τα υπέροχα παραμύθια από το βιβλιοπωλείο «Το Ασυναγώνιστον» του Τάκη Αναγνώστου, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία, στα Γρεβενά. Και να μην ξεχάσω να σας πω, αν θέλετε να αγοράσετε υπέροχα παπουτσάκια και ρουχαλάκια, θα πάτε στο Βηματάκι, στα Γρεβενά. Και πρέπει να πείτε κάτι στις μανούλες σας, ότι εκεί δεν θα πάρετε μόνο ένα ζευγάρι παπουτσάκια και ένα ρουχαλάκι, γιατί υπάρχουν πολύ καλές τιμές. Και θα πάρετε πολλά ρουχαλάκια και παπουτσάκια. Θέλω να σας πω και κάτι που έχουμε πολλές μέρες να το πούμε. Το θυμάστε? Που το λέγαμε στις πρώτες εκπομπές για τα παιδάκια που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Που μπορεί να μην έχουν ψωμάκι, να μην έχουν ρουχαλάκια στη γειτονιά μας, στην πόλη μας. Πρέπει και αυτά να τα βοηθήσουμε για να είναι όλα τα παιδάκια του κόσμου καλά. Όχι μόνο εμείς. Γεια σας. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου.